Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Η ΑΕΚ σήμερα το απόγευμα επιστρέφει στις προπονήσεις ύστερα από μια ολόκληρη εβδομάδα που είχε να κάνει προπόνηση στην Αθήνα. Δηλαδή από την περασμένη Τετάρτη πριν αναχωρήσει για το ταξίδι στην Ουκρανία. Τα κρούσματα τα τελευταία έχουν να κάνουν με τον Άνελ Σαμπανάζοβιτς και το Ζιγκαλάτσι. Μοιραία, αφού είναι και δύο παιδιά που ούτως ή άλλως είναι μαζί και στις αποστολές μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο, είναι και φίλοι κολλητοί. Στην ΑΕΚ είναι αλήθεια ότι περίμεναν, ανησυχούσαν για περισσότερα κρούσματα από αυτόν τον έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου βγήκαν σήμερα, και θεωρείται πάρα πολύ κρίσιμος και σημαντικός ο έλεγχος των τεστ της Παρασκευής, ώστε να μπει ένα stop σε αυτή την ιστορία με τα κρούσματα κορονοϊού στην ΑΕΚ, και παράλληλα ο Μάσιμο Καρέρα να μπορεί να εκμεταλλευτεί επιτέλους τη δεύτερη εβδομάδα της διακοπής, αφού κακά τα ψέματα και που επιστρέφει η ομάδα σήμερα Τετάρτη στις προπονήσεις. Αυτής της εβδομάδας οι προπονήσεις θα έχουν ένα πιο χαλαρό ρυθμό, θα έχει πάρα πολλές απουσίες, νομίζω στην άμυνα δεν έχει μείνει και κανείς, και οπωσδήποτε δεν θα μπορεί να δουλέψει τακτική ή να κάνει κάτι πολύ ουσιαστικό που να βελτιώνει, που να συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας και των αδυναμιών της. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάσιμο Καρέρα είναι ιδιαίτερα άτυχος φέτος. Περίμενε πώς και πώς αυτή τη διακοπή, με την ελπίδα να έχει για πρώτη φορά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, και είδε ότι δεν κατάφερε ποτέ να έχει σε κάποιο μάτς όλους τους παίκτες, αλλά δεν έχει καταφέρει ούτε καν σε μια προπόνηση να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Είδε λοιπόν ο Ιταλός 6 μέρες χωρίς προπόνηση, και οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο τον προβληματίζει, δικαίως είναι κάτι που τον ανησυχεί, είναι ένα, συγχωρήστε με για τη φράση, γαμώτο, γιατί η ΑΕΚ έχει από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου να δώσει 9 με 10 αγώνες. Σίγουρα 6 για το πρωτάθλημα, συν μία που εκκρεμεί με τον Άρη και δεν έχει οριστεί ακόμα, 7 αγώνες πρωταθλήματος, συν τα 3 παιχνίδια για το Europa League. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε διάστημα ενός μήνα. Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, βέβαια, όλα αυτά τα παιχνίδια. Επομένως ήταν μοναδική ευκαιρία για τον Ιταλό τεχνικό να μοντάρει την ομάδα, να δουλέψει κάποιες αδυναμίες, ιδιαίτερα στην αμυντική της λειτουργία, να έχει επιτέλους όλους τους παίκτες, τους νέους που αποκτήθηκαν φέτος, μαζί για να δέσουν λίγο περισσότερο στην ομάδα. Όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικό, τα αποτελέσματα μετράνε αναμφίβολα, αλλά και τα αποτελέσματα περνάνε μέσα από τη δουλειά την καθημερινή στις προπονήσεις και τη βελτίωση στις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στην ομάδα. Τουλάχιστον να μπορέσει ο Καρέρα την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη δεύτερη διακοπή, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του, να δουλέψει και να κερδίσει το χαμένο χρόνο της εβδομάδας που διανύουμε, γιατί είναι πραγματικά κρίμα να χάνεται αυτή η ευκαιρία, που δεν νομίζω ότι θα προκύψει άλλη στη συνέχεια της σεζόν. Μια τέτοια ευκαιρία σαν αυτή, γιατί ακόμα και όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα που σας προανέφερα στις 21 Δεκεμβρίου, που περιλαμβάνει και μάτς με τον Ολυμπιακό, μετά ξανά η σεζόν, η νέα χρονιά μάλλον, 3 Γενάρη υπάρχει ντέρμπι πάλι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Είναι η κατάσταση λίγο non-stop, και με τις αναβολές που προκύπτουν και όλα αυτά τα πρόβλεπτα που ζούμε, είναι ακόμα πιο δύσκολη. Βέβαια, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Βλέπουμε καθημερινά γύρω μας τι σημαίνει πραγματική ατυχία και πραγματικές δυσκολίες. Πάντα όταν μιλάμε εδώ, μιλάμε για το επίπεδο που μας κάνει να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, μας κάνει να ασχολούμαστε με την ομάδα μας και με την καθημερινότητά της, και υπό αυτό το πρίσμα πάντα κάνουμε λόγο για ατυχία, τουλάχιστον όσον αφορά στον Καρέρα, που δεν έχει όλη την ομάδα στη διάθεσή του για να δουλέψει αυτή τη στιγμή. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, για την ΑΕΚ ειδικά,
θα το ξεπεράσει και αυτό και να γυρίσουν όλα τα παιδιά, να είναι καλά και να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Καλή συνέχεια.